Λοιπόν, και αυτό βέβαια μας θύμισε τι είναι το ελληνικό κράτος και μπήκαμε στη διαδικασία να οπτικοποιήσουμε το αστείο το αν ο Νόε ήταν Έλληνας. Ο γνωστός Νόε που έκανε την Κιβωτό. Κατάλαβες, δηλαδή φανταστείτε τώρα να είχε αναθέσει ο Θεός στον Νόε, τον Έλληνα Νόε, σήμερα το 2010, έτσι, να φτιάξει την Κιβωτό για να σωθεί η ανθρωπότητα, όχι για κάτι ασήμαντο. Τι θα γινόταν? Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θεός ζήτησε από έναν κάτοικο της ορεινής Λαπαρτίας, που ονομάζεται Νόε, τη δημιουργία μιας Κιβωτού εν ώψη του επερχόμενου κατακλυσμού που θα καταστρέψει τον κόσμο περίπου σε ένα μήνα. Ο Νόε σε τραγική κατάσταση μίλησε στους απεσταλμένους μας και είπε ότι η κατασκευή της Κιβωτού θα καθυστερήσει καθώς υπήρξε διαμάχη με το λιμενικό για το αν η Κιβωτός χρειάζεται σύστημα πυρασφάλειας, βάρκες και σωσίβια. Ο Νόε ήρθε αντιμέτωπος και με την αντίδραση της πολεοδομίας, καθώς η κατασκευή μιας Κιβωτού στην αυλή του απαιτεί ειδική πολεοδομική άδεια. Για ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας είναι και η συνεχιζόμενη ευεργία των ξυλουργών που απαιτούν την ικανοποίηση θεσμικών τους ετοιμάτων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαιτεί ενημέρωση από τον Νόε σχετικά με τις επιπτώσεις του επικείμενου κατακλυσμού στο περιβάλλον. Μάλιστα, η Υπουργός Περιβάλλοντος, κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, δήλωσε: «Δεν μπορεί ο κάθε Θεός να καταστρέφει τον κόσμο αθαίρετα» και κάλεσε τον Θεό σε διάλογο. Ακόμη, επιβλήθηκε πρόστιμο στον Νόε από την εφορία, καθώς δεν δηλώθηκε Κιβωτός στο σκάφος αναψυχής. Μάλιστα, η αρμόδια ΔΟΗ έστειλε σήμα στο Υπουργείο Οικονομικών για τη δέσμευση των καταθέσεων του Νόε, καθώς υπάρχουν έντονες υποψίες φοροδιαφυγής. Τέλος, αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το αν ο κατακλυσμός είναι αντισταγματικός, καθώς πρόκειται για αμοιβώς θρησκευτική πράξη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής της Κιβωτού εκτοξεύτηκε από τον ένα μήνα στα 5 με 6 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή έκανε τον Θεό να αναβάλει επαόριστον τον κατακλυσμό και να δηλώσει ότι δεν ασχολείται πλέον με το θέμα, καθώς το ελληνικό κράτος έχει όλα τα ειχέγγυα για να καταστρέψει τον κόσμο από μόνο του. Αυτό είναι μπράβο. Και κάλεσε τον Θεό σε διάλογο. Θεϊκή ατάκα. Κάλεσε τον Θεό σε διάλογο. Η φωτογραφία της Βουλής δεν θυμίζει λίγο τη Μενεγάκη με το Λάσιο που ήταν έτσι μέσα. Όλα και βέβαια δεν ασχολούμαστε μόνο εμείς με την Κιβωτό του Νόε, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, αλλά ασχολείται και η εκπομπή «Η πύλες του ανεξήγητου» του Κώστα Χαρδαβέλα με κρίσιμα ερωτήματα για το θέμα αυτό. Το πρώτο μας θέμα έχει να κάνει με την Κιβωτό του Νόε. Με τον κατακλυσμό του Νόε. Ένα γεγονός που είναι με πολλά ερωτηματικά. Τα ζώα της Αυστραλίας πώς ήρθαν στην Κιβωτό του Νόε? Και αν ήρθαν, γιατί ξαναπήγαν όλα? Έλα μου, διπέστα. Στους τόπους όπου είναι η γηγενή. Με φέρει μπότ. Τόσα ζώα από τα πέρατα του κόσμου. Πώς κατάφερε ο Νόε να τα μαζέψει? Επίσης, οι συνθήκες υγιεινής μέσα στην Κιβωτό. Και ακόμη, πώς το λιοντάρι δεν κατασπάραξε το αρνάκι? Ξαφνικά η ενασχόληση με το θέμα με Μενεγάκη Λάτσιος φαντάζει πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλες απορίες. Σεξ κάνανε τα ζώα μέσα στην Κιβωτό? Δεν μπορεί, θα κάνω. Και τι περιλάμβανε το καθημερινό του μενού? Είχαν ασκήσεις γυμναστικής και τέτοια? Όλα μαζί στο κατάστρωμα. Δεν περιλάμβανε αυτό. Ποιος είναι αυτό? Θεέ μου.